Αμέ. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύου, ουράνιε, παράκτη, πνεύμα της αληθείας, πρωταπού, παρών και τα πάντα πληρών, της αρρώς των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύλος την τιμή, και κατάρισον μας από πάσης ηλίδος, και σώσον καθέτας εξάσης ημών. Αμήν. Η εβδομάδα αυτή είναι μία εβδομάδα πριν από την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Κι άλλη φορά. Και όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά κι άλλοι που μιλάνε για Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και τη ξεχωρίζουν από τις άλλες εβδομάδες. Όχι μεγάλη βέβαια σε χρόνο και σε διάρκεια, αλλά μεγάλη σε γεγονότα, αλλά μεγάλη και σε πρόσωπα. Γιατί ένας ήρθε μόνο στον κόσμο αυτό και αυτός ο ένας κάλεσε τη δική του φύτρα, τους Εβραίους, και τους ζήτησε να του πούν ή μάλλον αν έχουν τη δυνατότητα να τον ελέγξουν έστω και για μία αμαρτία. Τους το πρότεινε. Τις ελέγξιμε περί αμαρτίας, όποιος βρίσκει έστω και ένα ελάχιστο για τον εαυτό μου, είπε ο Κύριος, ας έρθει, αν μπορεί, να με ελέγξει. Είχε ο Κύριος πλήρη και τέλεια αυτοσυνειδησία. Αυτοσυνειδησία. Δηλαδή γνώση της συνειδησεώς του. Ότι είναι ο αναμάρτητος. Ένας και μόνο. Κανένας άλλος. Συνεπώς είναι αυτός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο εκ του ουρανού κατά βάση, που κατέβηκε από τον ουρανό. Αλλά και ο αναβάς των ουρανών, που ανέβηκε στον ουρανό αφού κατέβηκε και που θα ξανακατεύει να κρίνει ζώντας και νεκρούς την ημέρα τη μεγάλη, την παγκόσμια ημέρα της Κρίσεως. Αυτόν λοιπόν θα φέρουμε σαν κινηματογραφική ταινία στο νου μας, παρακολουθώντας από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή, σαν κινηματογραφική ταινία, τα γεγονότα που έζησε πριν σταυρωθεί. Και στη Σταύρο, και Σταύρο επάνω βέβαια. Είχε προαναγγείλει ο Κύριος και ευθέως και στα ίσια, αλλά και συμβολικά, ότι θα συλληφθεί, θα πάθει και θα σταυρωθεί. Συμβολικά είχε πει «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εάν μη ο κόκκος του σίτου
πεσώνει στη γη, αποθάνει. Σας λέω μια μεγάλη αλήθεια, σας το διαβεβαιώνω. Αν ο κόκκος του σταριού δεν πέσει στη γη και σαπίσει, αυτός μόνος μένει. Αν δεν σαπίσει, μένει μόνο. Μόνος του, δεν δίνει τίποτα. Αν σαπίσει, θα βγάλει βλαστό, θα βγάλει άνθος, θα βγάλει καρπούς. Και εννοούσε κόκκοσή του, το σώμα του. Έπρεπε να μπει μέσα στη γη, να αποθάνει, όπως και μπήκε, και να φέρει το καρπό σε όλη τη γη. Όλη η γη, πριν έρθει ο Χριστός, οχές και φίδια είχε και θηρία. Από τότε που ήρθε ο Χριστός και ύστερα, που ακούστηκε το κήρυγμά του, τότε λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα θηρία έγιναν άνθρωποι και οι άνθρωποι έγιναν άγγελοι. Έγιναν άγγελοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόσωπο που μπορεί, όχι μόνο τώρα, μπορεί όχι μόνο τώρα, αλλά και στους αιώνας των αιώνων, να μεταβάλει τα θηρία, να τους βγάζει το δηλητήριο και να βάζει αντί του δηλητήριου σταγόνες ζωής. Σταγόνες που δίνουν ζωή. Το δηλητήριο αφαιρεί ζωή. Ας έρθουμε λοιπόν σε αυτό το μεγάλο πρόσωπο, ορισμένα από τα γεγονότα της προ των παθών ζωής του, να ατενίσουμε. Επαναλαμβάνω, ορισμένα γεγονότα. Θα πάρουμε το πρώτο πρόβλημα. Εκείνο που δεν θα πάψει ποτέ, μέχρι να έρθει Δευτέρα Παρουσία, δεν θα πάψει να δίνει ζωή. Λακωνικά θα τα αναφέρουμε, δηλαδή σύντομα παραλαμβάνει τους μαθητάς του, τους συγκεντρώνει και στο χώρο που ετέλεσε το τελευταίο δείπνο, το τελευταίο φαγητό θα λέγαμε και το τελευταίο ποτό, εκεί τους μυσταγώγησε. Τους μυσταγώγησε. Δεν μπορώ να σας ερμηνεύσω αυτή τη λέξη. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ιερουργώ το Ευαγγέλιο», «Ιερουργώ το Ευαγγέλιο». Δηλαδή το κήρυγμα που έκανε, μη στο λέμε κήρυγμα. Αυτό το ονομάζει λειτουργία και ιερουργία. Το κήρυγμα που στον κόσμο έφερε. Πώς τελεί ο ιερέας το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, και αν πάρουμε και το Μεγάλο Βασίλειο, δεν έκανε θεία λειτουργία που να μην υπήρχε δίπλα του στήλη φωτεινή από τον ουρανό μέχρι στην Αγία Τράπεζα. Και δεν ομιλούσε εάν δεν τον φώτιζε αυτή η στήλη για να και να μιλήσει και να τελέσει το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Αυτό το ανακάτεμα του Αγίου Πνεύματος με τη ζωή των Αγίων λέγεται μυσταγωγία. Μυσταγωγία, εμείς δεν έχουμε κεραίες. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτούς τους Αγίους. Εμείς έχουμε την επιπολαιότητα, συγχωρέστε με. Δεν αναφέρομαι στα πρόσωπά μας, το εμείς αναφέρεται γενικά που λέω. Να λέμε, τελείωσε ο Ιεροκήρυκας. Μήπως κοντεύει να τελειώσει η λειτουργία γιατί κουραστήκαμε. Πολλά είπε. Μόνο αυτό. Αχ, τελείωσε. Κουραστήκαμε. Αυτή την νοοτροπία έχουμε, με αυτή πηγαίνουμε στην Εκκλησία, γι' αυτό και φεύγουμε πιο κουρασμένοι από ό,τι πηγαίνουμε. Ενώ θα πρέπει να φεύγαμε λυτρωμένοι και ελεύθεροι. Οι Άγιοι Απόστολοι και ο Παύλος ο Απόστολος μυσταγωγούσε
τις ψυχές όταν εκείνεται. Δηλαδή τις, είχε τις ψυχές μετάρσιες, όταν λέμε μετάρσιες, πάνω από τη γη. Τις συνάρπαζε και με το Άγιο Πνεύμα που μιλούσε από το στόμα του, τις κράταγε χωρίς να ανασάνουν, που λέμε, και να περνάει μέσα η γλύκα του Αγίου Πνεύματος. Και ο Κύριος μας, στο μυστικό δείπνο, αφού εκείνος έδινε τη δυνατότητα της μαθητάς, τι έπρεπε να κάνει. Τους μυσταγώγησε τη τελευταία νύχτα. Τους μυσταγώγησε. Σε έβαλε μέσα στο μυστικό, το μεγάλο. Και εκείνη τη νύχτα κοινώνησαν πριν από το πάθος του Κυρίου το αίμα του και το σώμα του. Κοινώνησαν. Λάβετε, φάγετε. Παρέδωσε το μυστήριο εκείνο που έχει η Εκκλησία μας. Αφού το ετέλεσε το μυστήριο ο Κύριος, προσέξτε το, πριν παραδοθεί, τελεί την Θεία Ευχαριστία ο Κύριος. Πριν παραδοθεί. Και τους είπε, αυτό θα κάνετε κι εσείς, για να κοινωνείτε, να παίρνετε μέρος στο αίμα μου και στο σώμα μου. Και νύχτα όπως ήτανε, κοινωνημένοι, τους παραλαμβάνει. Εγώ δεν έχω πάει, αλλά όσοι έχουν πάει μπορούν να κάνουν το ταξιδάκι το μικρό αυτό, από το σπίτι του δείπνου, από ό,τι λένε τα Ευαγγέλια, πέρασε, λέει, το χήμαρο των Κέδρων, ένα ποταμάκι μικρό, τι θα είναι αυτό, πέρασε ένα λιοτρίδι που και αυτό είχε τη σημασία του. Τους πέρασε, λέει, από λιοτρίδι που έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, πρώτα θα περάσει αυτός που θα περάσει στη Βασιλεία του Θεού από τις πέτρες της, του λιοτριβιού που θα τις σπάσουν οι πέτρες της ελιές και θα δώσουν το λάδι, δηλαδή θα περάσει από κάποιο καμίνι, κάθε ψυχή, και μετά θα πάει στον Παράδεισο. Χωρίς τη δοκιμασία, όποια και είναι αυτή, τη ζωής δεν θα δει Παράδεισο. Γι' αυτό καλός Θεός, αν στο παιδί του, τον Κύριο, επεφύλαξε, που ήταν αθώος, σταυρό, το χειρότερο από τους θανάτους και μάλιστα εξευτελιστικό, εμείς που έχουμε αμαρτίες, δεν γίνει να ξεπληρώσει τίποτα ο Κύριος, τα αμαρτήματά μας μόνο βέβαια. Εμείς όμως έχουμε τα αμαρτήματά μας, πρέπει κάτι να ξεπληρώσουμε, και επειδή από μόνοι μας, καθένας το καταλαβαίνει από τον εαυτό του, κλωτσάμε τις δυσκολίες. Το βλέπουμε από τα γεγονότα. Κλωτσάμε τις δυσκολίες. Και επειδή μας αρέσει η καλοπέραση, παραχωρεί ο Κύριος να περάσουμε από τις δυσκολίες. Αυτές που δεν μπορούμε μόνοι μας να τις βγάλουμε, να τις αντέξουμε. Ο Κύριος λοιπόν πέρασε από κάποιο λιοτρίβι που ήταν εκεί, επαναλαμβάνω, συμβολίζει το λιοτρίβι με τις πέτρες της θλίψης της ζωής. Θα μας θλίψουν και εμάς οι θλίψεις, όπως οι ελαιόπετρες, και μετά θα πούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και προχώρησε για το όρος των ελαιών. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, για την επίσκεψη του Κυρίου,
στο όρος των ελαιών. Για την προσευχή του, που προσευχήθηκε και όπως γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής, είναι η μοναδική από τις προσευχές που περιγράφεται από ο Ιερός Ευαγγελιστής και μάλιστα αναφέρεται ότι τη νύχτα εκείνη στο όρος των ελαιών ο Κύριος στην προσευχή του έσταξε αίμα πηχτό και υδρότα. Έσταξε αίμα πηχτό και υδρότα. Σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος. Ποιος ξέρει, λέει, στην Αγία του καρδιά αυτές τις στιγμές τι θα ένιωθε ο Κύριος, ώστε να στάξει αίμα και υδρότα πηχτό, πηχτό κάτω στη γη. Ποια μοναξιά, γιατί ο Κύριος μας, θα έχουμε υπόψη ένα πράγμα, δεν έζησε το μαρτύριο των παθών, όσα βασανιστήρια και τράβηξε, τις στιγμές που τα πέρασε μόνο. Πιο φρικτά βασανίστηκε, πιο φρικτά ταλαιπωρήθηκε, πιο φρικτά σταυρώθηκε στο όρος των ελαιών που προσευχήθηκε. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Γιατί περνούσαν τις στιγμές εκείνες από το νου του ως ανθρώπου όλα όσα επρόκειτο να ζήσει και τα ζούσε σε χειρότερη βασανιστικότερη μορφή από εκείνη που πέρασε μετά που τον συνέλαβαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χαλάλι, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, για το ότι θα πέραγε τα βάσανα. Αλλά το χειρότερο είναι, λέει, ότι όταν έζησε και αυτό ο Κύριος, το έζησε. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι θα πάει η ζωή της ανθρωπότητας άλλα 2.000 χρόνια μετά. Ο Κύριος ζει την φρίκη των μαθημάτων του μέχρι 2.000 που θα γίνει δευτέρα παρουσία. Τη ζει αυτή τη φρίκη και μάλιστα σε αρνητική μορφή. Σε αρνητική μορφή, δηλαδή σταυρώθηκε για τον Α και δεν ανταποκρίθηκε. Σταυρώθηκε για τον Άρωνε και δεν ανταποκρίθηκε. Και, δηλαδή ενώ σταυρώθηκε για όλους και το σύνολο το 100% δεν, όχι δεν τον ακολούθησε, αλλά ένα πολύ μικρό ποσοστό τον ακολούθησε. Και άλλοι τον αργήθηκαν. Σαν τον Πέτρο. Σαν τον Πέτρο. Λοιπόν, αυτό του έκαψε την καρδιά του Κυρίου, το αρνητικό πλήθος που είπε «Ω, δεν σε θέλουμε, δεν θέλουμε σταυρωσή σου», αυτό τον πλήγωσε περισσότερο από κάποιον άλλο που αμαρτάνει λίγο και μετανοεί. Η άρνηση βιώθηκε μέσα στην καρδιά του Κυρίου στον κήπο της Γεσημανή. Σταυρώθηκε εκείνες τις στιγμές, αλλά είδε ότι θα πούνε και που σταυρώθηκες, τι έκανες, εμείς θα κάνουμε το θέλημά μας. Αυτό του έπριξε την καρδιά πολύ περισσότερο από ότι κάποιοι άλλοι που είπαν ναι Κύριε και που είχαν ζήσει ζωή κατάστατα. Στον κήπο της Γεσημανή, επαναλαμβάνω, σταυρώθηκε ο Κύριος πριν σταυρωθεί, βασανίστηκε πριν βασανιστεί. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Σίγουρα καρφί και σταυρός ήταν και η προδοσία.
του Ιούδα, που τη νύχτα εκείνη οδήγησε το πλήθος για να τον προδώσει και να εισπράξει. Σίγουρα, και κοιτάξτε, δείτε απάντηση. Τον υποδέχτηκε ο Κύριος τον Ιούδα. Αυτό που κάνει εντύπωση μεγάλη, και θα το δούμε και στα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας, δεν χωράει στο μυαλό του ανθρώπου. Ο Κύριος γνώριζε σε όλο το πλάτος και σε όλο το βάθος ότι θα τελούσε ο προδότης την προδοσία. Και εν τούτης 12 είχε μέσα στο μυστικό δίπλο, τον κοινωνάει. Τον κοινωνάει. Βλέπετε που κάνει το ίδιο και η Εκκλησία. Πάει ένας ολός κόσμος τις ημέρες εκείνες, χωρίς να έχει συνείδηση τι είναι αυτό που κοινωνάει. Θα πεις εσύ, Κώστα, έχει συνείδηση. τι να πω, δεν αρνούμε τουλάχιστον. Αλλά το να μην καταλαβαίνεις καθόλου, λέω ήμαρτον, λέτε ήμαρτον, λέμε ήμαρτον. Το να πας χωρίς να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που παίρνεις και να βγαίνεις έξω και να συνεχίσεις μια ζωή βρώμικα, είναι αυτό που κάνει ο Ιούδας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα σε βρει κακό, γιατί ασυνείδητα κοινώνησες. Και ξέρεις, και το πιο μεγάλο κακό, και θάνατος ακόμα. Δια τούτο και κοιμώνται οι ικανοί, δια τούτο, λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή κοινωνάνε, επειδή λέει το αίμα του Ιησού Χριστού και το σώμα λέει κοινών, κοινών, λέει κοινών με μικρογιώτα, δηλαδή σαν να είναι κάτι πολύ απλό, σαν το νερό δηλαδή. Και το νερό το σκέφτεσαι να το πάρεις, μήπως το παίρνω και δεν είμαι καθαρός. Εσύ πας και το κοινωνάς, λέει σαν κοινό πράγμα, και αυτό που το παίρνεις έτσι μπορείς να το οδηγήσεις στο θάνατο. Δια τούτο και κοιμώνται, κοιμώνται, η Εκκλησία χρησιμοποιεί τη λέξη κοιμάται στο θάνατο, οι κανοί. Έζησε λοιπόν ο Κύριος, τα έζησε όλα. Στο πάθος του Κυρίου, στο πάθος του Κυρίου, γνωρίζουμε όλοι, έμεινε εντελώς μόνος του. Ακούστε την προσευχή. Έμεινε μόνος του. Οι μαρτυροί κοιμηθήκανε. Οι μαρτυροί κοιμηθήκανε. Αλλά στο πάθος, όλοι, για να δούμε και για να δουν οι γενναίες που έρχονται, ότι τα πρόβατα που είχα, λέει ένας προφήτης, σκορπιστήκανε. Και ο Τσοπάνης έμεινε χωρίς πρόβατα. Αν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε, αυτό είναι το ελάχιστο που είπα τώρα. Τον άφησαν όλοι. Τώρα δεν ξέρω τι περνάει από το λογισμό σας, το λογισμό μου περνάει βέβαια. Σε στιγμές δύσκολες, αν παραχωρήσει ο Κύριος, θα τον ρεγηθούμε. Από το λογισμό περνάει. Εν πάση περιπτώσει, ακούστηκε και το κατέγραψαν οι κάμερες των Αποστόλων με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, ότι έγραψαν τα χέρια των Αποστόλων, κουνηθήκανε από το Άγιο Πνεύμα τα χέρια. Δεν γράφτηκε από εδώ. Και αυτό κουνήθηκε, αλλά από ψηλά. Γράφτηκε κάθε υπαγόρευση του Αγίου Πνεύματος. Τι ακούστηκε. Αυτό που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, ούτε να το δούμε. Εδώ και σε άνθρωπο συμβαίνει, τα χάνουμε. Ηλί, ηλί, λαμάσα μπαχθανή. Μιλάει στον πατέρα του
το Θεό και του λέει «Πατέρα, Θεέ μου, γιατί με άφησες, γιατί με άφησες». Έτσι λέει ο Κύριος και έτσι είναι. Δηλαδή ζούσε επί του Σταυρού εγκαταλελειμμένος και από ψηλά και από κάτω. Εντελώς εγκαταλελειμμένος. Οι πατέρες σημειώνουν για αυτό το γεγονός. Οι πατέρες σημειώνουν για αυτό το γεγονός. Ότι είναι ο μοναδικός στον κόσμο, ο Χριστός, ο μοναδικός στον κόσμο, που είχε εγκαταληφθεί από όλα τα πρόσωπα. Από όλα τα πρόσωπα. Και τον πατέρα του και τους ανθρώπους. Για να βιώσει, για να βιώσει καθαρά τα βασανιστήρια που πέρασε. Καθαρά τα μυστήρια. Να πω ένα παράδειγμα, καταλάβουμε. Μας βρίσκει μια ασθένεια και βρίσκεται δίπλα κάποιος που λέει «Θέλεις κάποια βοήθεια». Είναι μια παρηγοριά αυτό. Δεν είναι μεγάλη παρηγοριά. Μας βρίσκει κάποια ταλαιπωρία, μας δίνει από ψηλά κάποια δύναμη. Είναι παρηγοριά. Αλλά το πρόσωπο εκείνο που δεν είχε καμιά ευθύνη για τις ταλαιπωρίες που τράβαγε, που έμενε εντελώς μονάχος του και καταλελειμμένος, έγινε, παραχώρησε ο πατέρας του για να καταλάβει ο γιος του σε απόλυτο βαθμό τα βάσανά του. Σε απόλυτο βαθμό τα βάσανά του. Αυτά που δεν του ανήκαν. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Βασανιστήρια που είναι καθαρά βασανιστήρια, χωρίς κανένα χέρι να τον βοηθάει από πουθενά, να τα βιώνει και να μην υπάρχει κανείς τον βοηθάει. Αυτή είναι η πλευρά η δική του. Αλλά υπάρχει και η πλευρά η ανθρώπινη. Να ξέρουμε ένα πράγμα. Ζητάμε τις αιτίες για τα κακά που συμβαίνουν σε αθώους ανθρώπους. Συνήθως βλέπουμε ο αθώος να την πληρώνει. Και λες, γιατί ο αθώος? Έχεις να πεις κάτι? Γιατί ο αθώος? Και αυτός ο αθώος όταν είναι άνθρωπος, σχετικά αθώος άνθρωπος είναι. Ο αθώος που γράφεται με γράμματα κεφαλαία ως από εδώ μέχρι τον ουρανό, γιατί αυτός ο αθώος που λέγεται Χριστός, γιατί αυτός ο αθώος? Ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο Χριστός ο ίδιος για τον εαυτό του, θα παραδοθεί στους αρχιερείς και γραμματείς που είχαν οι αρχιερείς και γραμματείς εκ των προτέρων σκηνοθετήσει. Είχαν φτιάξει το έργο όλο, το είχαν φτιάξει, το είχαν μελετήσει, λέει ο προφήτης Ισαΐας, και το λένε και τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος. Λαός ο παράνομος, λαός ο παράνομος, και εννοεί τους άρχοντες, γραμματείς και φαρσίες και το λαό μαζί. Είναι τι μελετά κενά. Προσέξτε το αυτό. Το «ηνατί μελετά» σημαίνει γιατί μελετά με το μυαλό του πριν κάνει το κακό να κάνει το κακό. Τα κενά είναι αυτά. Κενά με έψιλον είναι αυτό. Το έψιλον σημαίνει κούφια. Γιατί μελετάει κενά. Το καταλάβω πιο απλά.
εσύ τον Γαλλίο Πιλάτος, όχι Πιλάτος, ο Άννας ο Καϊάφας κλπ. Και τον ρωτούνε, τι έκανες και σε φέρανε εδώ πέρα, ο Πιλάτος. Δεν ήξερε ο Πιλάτος αν είχε κάνει. Δεν του είχε πει η γυναίκα του, μην το αγγίξεις, τι το πειράξεις, γιατί εγώ είδα σήμερα όγκυρο και βασανίστηκα τη νύχτα. Ήξερε. Οι άλλοι που είχαν φτιάξει όλο το πρόγραμμα συλλήψεως, προδόσεως και του δικαστηρίου με τους συκοφάντες, πήρανε πρώτους, πήρανε δεύτερους, πήρανε τρίτους και λέει το Ιερό Ευαγγέλιο «και ουκ ίσχυον» η λέξη «και δεν μπορούσαν να βρουν κατηγορία να το κατηγορήσουν» «και ουκ ίσχυον» λέει, δεν είχαν τη δύναμη. Πώς να αντέξουνε μπροστά στην αλήθεια. Μιλούσε η απομόνηση αλήθεια. Λοιπόν, τον ρωτάει, τι έκανες και σε φέρανε εδώ πέρα. Και η απάντηση του Κύριου ποια ήτανε. Ο δε Ιησούς εσιώπα. Όταν μπροστά σου αντιλαμβάνεσαι ένας κοινός γλιτός, εσύ που εσύ όταν θα δεις σε δικαστήριο αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις οδηγηθεί από συκοφάντες, δεν θα την γλιτώσεις. Γιατί ο Δαβίδ λέει, Κύριε φύλαξέ με από τους συκοφάντες και τότε εγώ θα κάνω το θέλημά σου. Η συκοφαντία είναι το χειρότερο κακό που μπορεί να γίνει από ανθρώπου σε άνθρωπο. Και εδώ έγινε από ανθρώπου σε Υιό Θεού. Μπροστά του είχε δικαστάς δόλιους, κατηγόρους ψεύτες, λαό που φώναζε. Να έλεγε, ξέρεις χειμαθός, δεν έβλεπε ότι θα πήγαινε στο θάνατο. Θα πήγαινε η απάντηση του Κυρίου στο κάλαθο των Αχρίστων. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, με ηρεμία και μεγαλοπρέπεια, εσιώπα, εσιώπα, δεν έβγαζε από το στόμα του άγνα. Και το σπουδαιότερο είναι ότι εθαύμαζε, γράφουν οι Ευαγγελιστές, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αλίαν. Ο Πιλάτος λέει, τον κοίταγε με θαυμασμό. Κοίταξε τι του κατηγορούνε και κάθεται τόσο ήρεμα. Ξέρετε, αν ο Κύριος μας δίνει μια αρετή στους Αγίους του, υπάρχει μια αρετή που λέγεται απάθεια. Ο Άγιος που έχει την απάθεια ζει μες στον κόσμο, ζει μες στην καταστασία και την βρωμιά, δεν τον εγγίζει καθόλου. Δεν αισθάνεται οργή εναντίον κανενός, αντίθετα αισθάνεται αγάπη και ήκτο, ζει ειρηνικά, δεν οργίζεται, πάσχει με τον συνάνθρωπό του, αλλά αισθάνεται ειρήνη μέσα του. Είναι απαλλαγμένος από οργή ανθρώπινη. Ο Κύριος μας λοιπόν, που χαρίζει απάθεια, είχε την απάθεια στον απόλυτο βαθμό. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να ζητήσει να μην οργιζόμαστε. Γιατί λέω, όποιος οργίζεται κατά το λουλού είναι ένοχος. Ο Κύριος όχι μόνο δεν οργίστηκε, αλλά και αγκάλιασε. Και αγκάλιασε ο Κύριος μας τους εχθρούς. Πατέρα, μη στήσεις την αμαρτία. Αυτό, πάνω το σταυρό είπε, με σταυρώνε. Σε παρακαλώ, οι σταυρωτέ μου δεν ξέρουν τι κάνουν. Ου γαρίδαση, τι πιούσε, δεν ξέρουν τι κάνουν. Εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο. Γιατί συνήθως τα βάζουμε με τον έναν, τα βάζουμε με τον άλλον, με τον άλλον, άμα μας πούνε κάτι ή μας κάνουν κάτι, λέμε κοίταξε τι μου έκανε. Και το Ευαγγέλιο λέει, αυτοί που κάνανε κακό στον Κύριο, ουγαρίδαση τυπιούσι. Δεν ήξεραν τι έκαναν. Σταύρωναν και δεν ήξεραν τι έκαναν.
Και ποιον σταύρωναν, αυτό που ήταν αθώος με κεφαλαία γράμματα, που ήταν αγιός του Θεού. Και ουγαρίδα στην πούση. Δεν ήξερα τι έκαναν. Μας το λέει αυτό ο Κύριος. Λίγο παλαιότερα, το 4ο αιώνα π.Χ. κάποιος άλλος σοφός στην Αθήνα. Το ίδιο είπε. Ότι αυτοί που κάνουν το κακό δεν ξέρουν. Δεν γνωρίζουν και κάνουν το κακό. Δεν το ξέρουνε. Άμα γνωρίζαμε, σας παρακαλώ πολύ, το κακό που κάναμε, ότι θα μας εκδικηθεί αύριο, που εκδικείται το κακό. Δεν την γλιτώνουμε με τίποτα. Δεν το κάναμε ποτέ. Οι Άγιοι που το γνωρίζουν εκείνο το πράγμα, βλέπουνε σαν να είναι θηρίο να τους φάει. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, λέει ότι λιοντάρι που έρχεται να σε σκίσει και να σε φάει είναι το κακό. Έτσι το αισθάνεται. Ως λέον οριόμενος του ζητεί τι να καταπιεί. Που ζητάει κάποιον να το καταπιεί. Αυτό το κακό. Έτσι το βλέπανε και έτσι είναι. Αν λοιπόν γνωρίζαμε, παλεύαμε να γνωρίσουμε το τι κακό μας κάνει το κακό και το γνωρίζαμε, θα λέγαμε αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν φοβάμαι το θάνατο. Φοβάμαι εκείνο που προξενεί το θάνατο. Την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία γεννήθηκε από το θάνατο. Δεν γέννησε ο θάνατος την αμαρτία. Εμείς επινοήσαμε και δεχτήκαμε την αμαρτία και πεθάναμε. Αλλιώς, αν δεν είχαμε, αν είχαμε συνείδηση, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι σε κάποια από τις επιστολές του, ότι σύνειδα είμαι αυτόν, γνωρίζω τον εαυτό μου. Και παρά τα αυτά, βλέπει ότι μέσα από τον εαυτό του κάτι ζητάει να τον δέσει σφιχτά, να τον εκδικηθεί. Ενώ αγωνίζεται για τον Κύριο. Ο Κύριος μας, τους εκτελεστές του, που τον είχαν εκεί ψηλά, και τι δεν το έκαναν την ημέρα της Σταυρώσεως, οι Ευαγγελιστές, που περιγράφουν τις σκηνές της ημέρας της Σταυρώσεως, έχουν ένα πολύ ελάχιστο μέρος από την ταλαιπωρία με τα λόγια και με τα έργα που έκαναν στον Κύριο. Πολύ ελάχιστο μέρος. Το τι έζησε ο Κύριος, δεν θα μπορέσει ποτέ καμιά γλώσσα ανθρώπινη και κανένα ανθρώπινο μυαλό να το συλλάβει. Είναι αδύνατο. Μόνο ο ίδιος που το έζησε. Και ο πατέρας του που τον άφησε. Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος ότι «Βρε άνθρωπε, δεν μπορείς το συνάνθρωπο να καταλάβεις να μπει στην καρδιά του και να ζήσεις ένα μικρό από το μαρτύριό του. Δεν μπορεί να το καταλάβεις». Εκτός εάν ζήσεις το ίδιο μαρτύριο, θα καταλάβεις το μαρτύριό του. Και θα το συμπαθήσεις και θα προτίσεις, εφόσον το έχεις περάσει, να το βοηθήσεις. Εάν δεν το έχεις περάσει, θα ματαιοπονήσεις. Να του πεις, ξέρεις, σε λυπάμαι, να το πεις. Λοιπόν, το μαρτύριο του Κυρίου το έζησε μόνο ο Κύριος. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπάρχουν αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται, που μπορεί να έχουν και κάποια κακή πρόθεση και λένε, ξέρεις γιατί να πάει στο βουνό να γίνει ασκητής και να ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Γιατί? Για να μιμηθεί τον Κύριο. Και ο Κύριος θεληματικά βασανίστηκε. Θεληματικά. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, όταν ο Κύριος λέει πήγαινε θεληματικά προς το εκούσιον, προς το θεληματικό πάθος της Αποστόλης, έλεγε εν διωδώ στους Αποστόλους
όπως πήγαινε στον δρόμο, έλεγε «Ιδού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται, θα παραδοθεί της αρχιερεύση και γραμματεύση και εμπτύσσουν είναι αυτόν και εμπέξουν είναι αυτόν και θα τον εφτύσουν και θα τον εμπέξουν και μαστιγώσουν είναι αυτόν και θα τον μαστιγώσουν και ακόμη και σταυρώσουν είναι αυτόν». Θεληματικά πήγε. Ξέρετε ότι και άλλες φορές είχαν επιχειρήσει να τον συλλάβουνε. Δεν μπορούσαν. Είχαν επιχειρήσει να τον πιάσουνε, τον σκοτώσουνε. Δεν ήταν η ώρα ακόμη. Που θα πήγε, ο Κύριος πήγε μόνος του. Δεν δέξανε να τον συλλάβουνε, πήγε μόνος του. Δεν βρίσκουμε πουθενά στην ιστορία τέτοια περίπτωση και ούτε θα βρεθεί. Και ούτε ιστορία μπορεί να περιγράψει. Επαναλαμβάνω. Λέει, γιατί θέσπισε την νηστεία η Εκκλησία. Είναι ένα είδος ταλαιπωρίας που σε καθαρίζει εάν ζεις όπως τη θέλει η Εκκλησία. Όχι αν είσαι άρρωστος προς Θεού. Όταν είσαι υγιής, όταν είσαι νέος. Γιατί από το νέο ζητάει την νηστεία. Όταν είσαι γέρον και σε ακολουθούν και ασθένειες, εκεί υπάρχει άλλος κανόνας. Εκεί θα φυλαχτείς. Λοιπόν, μέσα από τη διαδικασία της ταλαιπωρίας μπορεί να καταλάβεις λίγο από αυτά που ο Κύριος έζησε. Θέλω να σταθώ λίγο και να τελειώσω στην ώρα της προσευχής του Κυρίου. Στην ώρα της προσευχής. Σκεφτήκαμε ποτέ ότι αυτό που κρατάει τη γη είναι η προσευχή. Δεν υπάρχει άλλο. Όχι οι ανθρώπινες δυνάμεις. Όχι το ότι υπάρχουν όπλα και είναι ίσα το ένα μετάλλο. Πιο δυνατό όπλο από όλα τα ανθρώπινα είναι το θείο όπλο. Η προσευχή. Η προσευχή. Αυτός που βιώνει την προσευχή ζει εν Κυρίω, ζει εν το Παραδείσο. Διάβαζα τον Ιερό Χρυσόστομο και λέει, και, όχι, λάθος έκανα, τον Ιωάννη Δαμασκηνό σε μία ομιλία πάνω στη μεταμόρφωση και λέει ότι η προσευχή είναι δόξα, δόξα ουρανού. Δηλαδή αυτό που κάνουμε τη στιγμή της προσευχής εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να περνάει ευωδιά του Παραδείσου από πάνω μας. Ευωδιά του Παραδείσου. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, είμαστε ευωδία Χριστού. Είμαστε ευωδία Χριστού. Είμαστε ευωδία Χριστού. Προσευχόμαστε. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι προσευχής. Ότι έχουμε παρόντες αγγέλους, αρχαγγέλους, αγίους, οσίους, μάρτυρας, αφού έχουμε τον Κύριο. Αφού ο Κύριος είναι τη προσευχής, να μην είναι και παρέα του μαζί. Είμαστε δηλαδή μία παρέα με τον ουρανό. Με τη δόξα του ουρανού. Γι' αυτό θα πρέπει να την ώρα της προσευχής μας, ο Κύριος την ώρα της προσευχής την έκανε και βρέθηκε σε αγωνία. Να πάρει κάποια βοήθεια. Εμείς πάντα εν ώρα προσευχής έχουμε ανάγκη βοηθείας και δεν πρέπει να μας λείπει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με από την ημέρα που κυλάει, γιατί εν μέσω παγίδων διαβαίνουμε, λέει η Αγία Γραφή. Περνάμε μέσα από παγίδες. Και τις παγίδες τις στείλει ο διάβολος, όχι ο άνθρωπος. Όχι. Ο διάβολος θα βάλει τον άνθρωπο. Ο καημένος ο άλλος δεν το καταλαβαίνει. Και σου λέει, εγώ έτσι το σκέφτηκα. Μα δεν τη σου πέρασε η βίδα η δική σου. Στην πέρασε ο άλλος τη βίδα και στη βίδωσε. Και σου λέει, στη βιδώνω, δεν το καταλαβαίνεις. Στη βίδωσε τη βίδα. Και λες, είμαι Κύριος του εαυτού μου. Δεν είσαι Κύριος του εαυτού σου. Άλλος σε κρατάει στο χέρι του και σκουμαντέρα και σου λέει φώναξε του, βρίστονε, χτύπα τόνε, κάνε, δικά του έργα είναι. Αυτός που έβαζε και τους γραμματείς και φαρισαίους και χτύπαγαν τον Χριστό. Αυτό το έργο κάνει κάθε άνθρωπος που τελεί το κακό επί της γης.
δεν θα βρούμε Άγιο πάνω στη γη που να αγίασε χωρίς το έργο της προσευχής. Αφού ο Κύριος ό,τι έργο έκανε σαν άνθρωπος, δια της προσευχής το έκανε. Ξέρετε τι σημαίνει ο Ευαγγελιστής, δεν είναι η μοναδική περίπτωση αυτή στο όρος των ελαιών που πήγε για το Σταυρό. Η μεταμόρφωση το ίδιο έγινε. Εν ώρα προσευχής οι μαθητές άλλαξαν. Δεν άλλαξε ο Κύριος μας. Λέει η μεταμόρφωση του Κυρίου δεν είναι του Κυρίου, αλλά των μαθητών. Άλλαξαν τα μάτια των μαθητών, άλλαξε η ψυχή των μαθητών και μπόρεσαν τότε να δούνε τον Κύριο αλλιώτικο. Όπως και ήταν αλλιώτικος πάντοτε ο Κύριος. Αλλά είδανε αλλιώτικο τον Κύριο, επειδή άλλαξαν αυτοί, μεταμορφώθηκαν ψυχικά αυτοί. Πήραν άλλα μάτια και είδαν τότε να λάμπει ο Κύριος. Όπως έλαμπε πάντοτε. Είναι δυνατόν να λάμπει εκείνη τη στιγμή και να μην λάμπει άλλες φορές? Αλλά σημαίνει ότι για να μην βλέπεις τη λάμψη άλλες φορές, ότι δεν έχεις καλή την όρασή σου. Βάλε λοιπόν στην όρασή σου το φάρμακο του Ιησού Χριστού και θα δεις τον Κύριο αλλιώς. Λέει, δεν είδα τον παράδεισο. Άλλαξε τα ματάκια σου και θα δεις τον παράδεισο. Σίγουρα θα δεις τον παράδεισο, αλλά δεις και την κόλαση όμως. Γιατί την ώρα που λες, αχ τι καλά που πάω, θα σου δίνω το καστοκάλι, για να μην πάρεις και εγωισμό επάνω σου. Για να πεις, μωρέ, γιατί τώρα τόσο καλά που πήγαινα, την άρπαξα και είμαι τόσο άσχημα. Το άσχημα χρειάζεται για να καταλάβεις το καλά και να ξαναγκάσεις την προσπάθεια. Αλλιώς θα έχει πάρει αέρα το μυαλό. Έρχομαι λοιπόν για να τελειώσω. Ας αρχίσαμε και 10, δεν πειράζει. Ζούμε 2012 χρόνια μετά Χριστόν. Θα ακούσουμε αυτό που ζει όλο το χρόνο η Εκκλησία. Δεν το ζει μία φορά. Όποιο μεγάλο γεγονός ζει η Εκκλησία, είτε εορτές Αγίων, είτε του Κυρίου αναμνήσεις από τα εορτές, δηλαδή από τη ζωή του, η Εκκλησία φωνάζει σήμερα. Και αυτό σήμερα δεν είναι 24 ώρες. Όχι. Το σήμερα είναι όσο κρατάει η ζωή μας, του καθενός και των αλλών που θα έρθουνε. Σήμερα ζει. Γιατί ξέρετε κάτι, εκεί πάνω δεν υπάρχει αύριο. Δεν υπάρχει ούτε χτες. Δεν υπάρχει αύριο. Αύριο. Ψηλά εκεί υπάρχει ένα αιώνιο σήμερα. Ένα αιώνιο σήμερα. Σκεφτείτε το καλά. Ένα αιώνιο σήμερα. Να το ξαναπώ μια φορά. Ο ουρανός έχει άρωμα πρώτης ποιότητας. Άρωμα πρώτης ποιότητας. Και το χαρίζει το άρωμα αυτό. Το χαρίζει, δεν το πουλάει, το χαρίζει. Χρειάζεται όμως διάθεση καρδίας, αγάπης που να λέει «Σε αγαπώ» και μαζί με σένα το Γιώργο, μαζί με σένα το Γιάννη, μαζί με σένα τον άλλο κύριε. Αλλά επειδή δεν μπορώ το Γιάννη να τον αγαπάω και τον Γιώργο και τον άλλον, γιατί δεν έχω δύναμη, δεν θα πάψω να στο ζητάω, ώστε να καταλάβω ότι τι είναι έστω λίγο η αγάπη. Μου λέει κάποιος με μέρα συζήτηση, ότι ξέρεις, δεν μπορώ να πω το καλό το λόγο. Γιατί δεν μου βγαίνει από μέσα. Τόσο κακή έχει. Πρόσεξε όμως. Δεν μπορώ να το πω και ένα πράγμα εγώ, αν είναι κακή ή όχι. Το μόνο που μπόρεσα να πω, πες το μία, πες το δύο, πες το τρεις, έστω και όταν δεν μπορείς, και κάποια στιγμή θα καταλάβεις ή κάποια αλλαγή. Θα το λες χωρίς να το καταλάβεις μετά το λόγο. Είναι συνήθεια. Είναι και καλή συνήθεια. Όπως λέει ο άλλος, έχω κακή συνήθεια. Και εσύ θα αποκτήσεις καλή συνήθεια. Το καλό. Χρειάζεται προσπάθεια, επανάληψη, έστω και αν δεν το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, η Εκκλησία, επαναλαμβάνω, τη Σταύρωση του Κυρίου, πάντα τη ζει. Πρωί-πρωί ο παπάς που θα κάνει τη λειτουργία στην Αγία Προσκομιδή,
θα πάρει την Αγία Λόγχη, θα αρχίσει «Σταυρωθέντος ο Χριστέ, υπατήθη τυραννής». Λέει «Κύριε το σταυρώθηκες, η τυραννία του διαβόλου πατήθηκε». Η τυραννία του διαβόλου, και ο διάβολος είναι τύραννος. Και ξέρετε, αν τυραννούμεθα τώρα εμείς σαν άνθρωποι πολίτες, αυτός μας τυραννάει στην ουσία. Σήμερα το έχει το Ευαγγέλιο, δεν ξέρω, ή χτες, λέει «Και οι άρχοντες των εθνών», και εννοεί των λαών, οι άρχοντες, «καταδυναστεύουσιν αυτόν». Λέει, το λέει ο Κύριος, λέει «οι άρχοντες στους λαούς της γης κατατυρανάνε τους λαούς». Δεν λέει απλώς «δυναστεύουν», «τυρανάνε», «καταδυναστεύουν». Άμα ο άνθρωπος θέλει να μάθει ορισμένα πράγματα, θα δει ότι το Ευαγγέλιο τα λέει. Τα λέει. Ο άρχοντας σε τυρανάει. Γιατί έχει εδώ αυτόν που τυρανάει την ανθρωπότητα. Έχει τον τύρανο. Μεγάλο τύρανο. Άλλωστε. Ο διάβολος, κλείνω, πίστεψε όταν έβαλε τους γραμματείς και φαρισαίους για να σταυρώσουν τον Κύριο, επειδή είχε κάνει, έβλεπε τον Κύριο να τελεί θαύματα, να ανοίγει μάτια, να δίνει σε παράλυτους τα ποδαράκια να περπατάνε, να σηκώνει συγκύπτουσες, να ταΐζει πεινασμένους, να αναστέγει νεκρούς, σου λέει «θα μου την πάρει τη βασιλεία εδώ στη γη». Αυτή είναι η πραγματικότητα. «Θα μου την πάρει τη βασιλεία. Πρέπει να πάρω τα μέτρα μου, να τον βγάλω από τη μέση. Με τρόπο μαρτυρικό να τον βγάλω από τη μέση, τον Χριστό». Και βέβαια μηχανεύθηκε και το σταυρό και όλα για να τον βγάλει από τη μέση. Λένε οι πατέρες, ο σταυρός του Κυρίου και οι ώρες της σταυρώσεως του Κυρίου ήταν το βατερλό του. Ξέρετε τι είναι βατερλό, θα το εξηγήσω. Ο Μέγας Ναπολέων, ο βασιλιάς της Γαλλίας, έκανε ένα πόλεμο σε μια περιοχή που λέγεται Βατερλό. Θα το κάνω τον πόλεμο, λέει, και θα μείνει νικητής. Και εκεί ήταν το τέλος του, του μεγάλου Ναπολέοντα, στο Βατερλό. Λοιπόν, και ο διάβολος πίστεψε ότι στο Γολγοθά θα είναι ο νικητής, αλλά ήταν το Βατερλό του. Εκεί ιτήθηκε και νικήθηκε. Γιατί ο θάνατος του Κυρίου χάρισε ζωή. Χάρισε ζωή. Και το αίμα του ζωντάνεψε όλους εκείνους που έγινε έσγενε όταν το περίμενα. Και κοιτάξτε, δείτε κάτι, δεν σωθήκαμε μόνο όσοι ζούσαν. Όταν ο Κύριος παρέδωσε την Αγία του ψυχή, που είπε «τέλεστε», κατέβηκε στον Άδη και εκεί ήταν κλειδοκράτορας ο διάβολος. Όσοι είχαν φύγει πριν τη γέννηση του Κυρίου και πριν τη σταυρωσή του, πηγαίναν όλοι κάτω, κάτω όλοι. Σοκράτηδες, τον Ατάλο, όλοι. Καλοί, κακοί όλοι. Τους είχε αμπαρώσει εκεί πέρα ο διάβολος όλους. Στον Άδη. Ξέρετε, σημαίνει Άδη στα ελληνικά, δεν υπάρχει πιο όμορφη γλώσσα από την ελληνική. Η λέξη Άδης κανονικά πρέπει να έλεγε Αίδης. Να έχει ένα άλφα μεγάλο και ένα γιώτα δίπλα, Αίδης. Δηλαδή, βλέπεις, δεν βλέπεις. Υπάρχει σκοτάδι. Είναι ο τόπος που υπάρχει σκοτάδι. Λοιπόν, στο σκοτάδι πήγε ο Κύριος. Πήγε το φως. Και όσοι είδαν το φως, του αφαίρεσε, λέει, του σατανά από το χώρο του ψυχές. Λέει, εσκύλευσε. Η λέξη εσκύλευσε σημαίνει εσκύλευσε τα βασίλεια του Άδη. Δηλαδή, πήρε σαν λάφυρα σκύλα, είναι τα λάφυρα, τα σκύλα. Είναι τα λάφυρα. Όταν νικάς τον εχθρό και παραδίνεται, ό,τι έχει του τα παίρνεις. Εκλεκτά ό,τι έχει εκλεκτό. Ακόμα και το ενίδιο το παίρνεις που είναι πιο εκλεκτό, εγμάλωτο. Λοιπόν,
Ο διάβολος είχε τις ψυχές στον Άδη, πήγε ο Χριστός στον Άδη και του πήρε για, σαν λάφυρα τις ψυχές που είπανε «Καλώς τον, σε περιμέναμε». Τις ανέβασε στον ουρανό. Και μια ψυχή τέτοια ήτανε, τελειώνουμε, αυτή που του είπε «Μνήστητη μου Κύριε, ο Δανείς είναι βασιλιάς σου». Αυτός αν δεν ήτανε. Αυτό μέχρι την ώρα που ανέβηκε στο Σταυρό δεν υπήρχε περίπτωση να βλέπει πρόσωπο Θεού. Αλλά εκεί μυστήριο πράγμα. Λένε οι πατέρες να πονάει, να υποφέρει, να περιμένει το θάνατο ο ληστής που ήταν στα δεξιά του. Να μην μπορεί από τους φοβερούς πόνους να σταθεί στο Σταυρό επάνω και να καταλάβει ότι δίπλα του είναι Θεός. Γιατί ο άλλος δίπλα από τα αριστερά του λέει άντε τώρα κατέβα κάτω ηρωνικά. Κοιτάξτε δικαιοσύνη, δικαιοσύνη ληστή. Στοπ του λέει. Εμείς οι δύο που είμαστε φίλοι για ό,τι κάναμε στη ζωή δίκαια τώρα εισπράττουμε και είμαστε πάνω στο Σταυρό. Βλέπετε εξομολόγηση, βλέπετε ομολογία. Εμείς οι δύο είστε δίκαια τιμωρούμεθα. Εμείς πάμε να πούμε ότι είμαστε αθώοι όλοι. Και αμέσως γυρίζει του λέει, αφού έκανε την ομολογία και εξομολογήθηκε και είπε τιμωρία με δίκαιο, μνήστητη μου Κύριε του λέει, όταν δες εν τη βασιλεία σου, δεν ήταν εδώ η βασιλεία του. Το να δει τη βασιλεία του Καπαλού. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Και λέει ο Ρωσισόστομος ότι μα και εκεί μωρέ παιδί μου ο ληστής δεν σταμάτησε να είναι ληστής παρά να ληστέψει τον παράδεισο. Το αντιλαμβάνεστε. Λίστευσε τον παράδεισο. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν μου λες τώρα για αυτούς που είναι στην εξουσία. Δεν έχουν καμία σκέψη τέτοια ή δεν διαβάσανε ποτέ. Δεν διαβάσαμε. Δεν διαβάσανε. Ναι, λέω εγώ. Γιατί να καταδικάζουν τον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο. Βρε Ιωσήφ, το είπα. Δεν το είπα προηγουμένως. Κάτσε να τελειώσω. Ο ληστής είπε ότι δίκαια. Ναι. Τιμωρούμε. Ναι. Αυτός ο λίσταρχος, ο σημερινός, ο κάθε λίσταρχος. Ναι. Δεν θα έρθει στη θέση του ληστή. Θα του έρθει η ώρα να πληρώσει, δεν την δώσει. Α, γιατί το κάνει το κακό. Για να πάμε στον παράδεισο εμείς. Τι. Για να πάμε στον παράδεισο εμείς. Δεν είναι. Έτσι. Σχετικό είναι. Γιατί ο Θεός το είπε, το Ευαγγέλιο το λέει ότι οι κυβερνώντες ταλαιπωρούν τον κόσμο. Τώρα για ποιο λόγο, γιατί. Όχι, για να πάμε στον παράδεισο εμείς. Πρέπει να. Άφησε να δεις, το είπα προηγουμένως που ξεκίνησα, πρέπει να προσέξεις το λόγο. Είπα ότι ζητάμε όχι να ακολουθήσει τον δρόμο του Κυρίου που ταλαιπωρήθηκε, αλλά να καλοπεράσουμε. Και επειδή ο Κύριος θέλει να πληρώσουμε, γι' αυτό το λόγο παρεχωρεί αυτούς που είπες εσύ, να πληρώσουμε. Κύριε Κώστα, επιτρέπετε, όταν παρέδωσε το Πνεύμα ο Χριστός, έγινε σεισμός μεγάλος, δεν έγινε. Ναι. Και αναστήθηκαν οι πεδαμένοι και έγινε σεισμός, δεν έγινε. Ναι. Και σκοτίνιασε ο ουρανός. Ναι. Κρύφτηκε ο ήλιος, δεν κρύφτηκε. Ναι, αμέ. Αυτά δεν έγιναν. Ναι, ναι, ναι. Αναστήθηκαν σεισμός, ο ήλιος σκοτίστηκε. Αναστήθηκαν οι πεδαμένοι. Και νεκροί σκοτήκαν. Οι πεδαμένοι που σηκωθήκαν πήγαν στους ουρανούς. Και ανεφανίστησαν πολλοί, λέει, και φανταστήκαν σε πολλούς. Οι πεδαμένοι που αναστήθηκαν πήγαν στους ουρανούς. Φανερωθήκανε και πήγανε στον ουρανό. Οι στρατιώτες που ήταν εκεί τώρα και εκείνο. Του κάνουμε και δημοσία δαπάνη. Λοιπόν, εκτό τεβάστα. Καλή ανάσταση, έχουμε μετά το Θωμά τη Δευτέρα. Μετά το Θωμά. Τη Δευτέρα. Έχουμε Κυριακή Πάσχα, έτσι δεν είναι. Θωμά. Το Θωμά τη Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα. Δευτέρα. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς.
Πάτερ ημών που εμείς ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, εφέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το όνομά σου, ως και ουρανό και κερδίσεις, τον άκρον ημών του λαβείου σου, δώσει ημείς σήμερα, κι άφεσαι ημείς το αφηλήμα ημών, ως και ημείς αφήνεις του λέτες ημών, και μην είσαι ενέχεις μας ουρανών, αλλά λύσει μας από το πνεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Ο Κύριος, γιατί το διεκότητα είναι σαν το έργο.